μέρα για την Ελλάδα. Μπαίνει τέλος σε μια μεγάλη εκκρεμότητα που βάραινε την εξωτερική μας πολιτική. Θωρακίζουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομιάς. Την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια με την μακρά ιστορία των πολέμων, των συγκρούσεων, των διενέξεων, του εθνικιστικού μίσους, γυρίζουμε σελίδα και δίνουμε χώρο στην ειρήνη, στη συνεργασία, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στην αλληλοκατανόηση. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές του Κοινοβουλίου μας που παρά τις μεγάλες πιέσεις, τους εκβιασμούς, τις προσωπικές επιθέσεις άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της συνείδησής τους, προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον, αυτό που οι ίδιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι είναι το όφελος, το εθνικό όφελος για τη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι οι επόμενες γενιές και οι δύο λαοί θα τους ευγνωμονούν, διότι σήμερα βάζουν τα θεμέλια για ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλεγγύης και συνεργασίας. Θέλω όμως να απευθυνθώ και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας δεν έχει νικητές και ηττημένους. Ειδικότερα θέλω να απευθυνθώ σε όσους ακόμα και σήμερα έχουν τις ενστάσεις τους, τις σεβόμαστε, έχουν την κριτική τους, τους σεβόμαστε, να είναι βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα δουν τα μεγάλα ωφέλη για τη χώρα από αυτό το ιστορικό βήμα προς τα μπρος. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Την καλωσορίζουμε. Θα είναι μια φίλη χώρα της Ελλάδας, θα είναι μια σύμμαχος της Ελλάδας στην προσπάθειά της να εδραιώσει την ειρήνη, τη συνεργασία, την συνανάπτυξη στην περιοχή μας. Μια Ελλάδα που σήμερα νομίζω κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, εδραιώνοντας έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων και συνολικότερα της Νότιο Ανατολικής Μεσογείου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, ένα ιστορικό βήμα, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές, όχι μόνο αυτούς που έδωσαν αυτή την ιστορική συμφωνία, αλλά και όσους που παρά τις διαφωνίες τους συνέβαλαν στο να υπάρξει ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού αυτές τις 4 μέρες στη Βουλή που συζητήσαμε διεξοδικά και σε βάθος. Το επόμενο βήμα θα είναι το Κυπριακό, κύριε Πρόεδρε, ο φάκελος της Κύπρου. Δεν είμαι λάτρης της πολιτικής της αδράνειας στην εξωτερική πολιτική. Αντιθέτως, έχω αποδείξει ότι αγωνίζομαι για λύσεις. Οι λύσεις όμως απαιτούν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Μιλήσατε με τον κύριο Ζάεφ, θα μιλήσατε ήδη. Με πήρε να με συγχαρεί όπως και άλλοι ηγέτες. Τι σας είπε? Γέρισε. Λοιπόν, ενωτικός όπως ακούσαμε, Κώστα Κωνσταντόπουλου.